ήρθατε στο σχολείο μας. Λέγομαι Τσιτούρας Γιώργος, είμαι ο διευθυντής του Δευτέρου Γυμνασίου Κοζάνης. Ξεκινάμε σήμερα, ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Έχουμε λάβει όλα τα μέτρα, εφαρμόζουμε τις εγκυκλίωσεις του Υπουργείου. Το ζήτημα είναι ότι είμαστε ένα πολύ άριθμο σχολείο, έχουμε τμήματα αρκετά μεγάλα. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα και πρέπει να προσαρμόσουμε και τα παιδιά στις καινούργιες συνθήκες. Μια διαφορετική χρονιά φέτος. Από όλες τις υπόλοιπες. Mm. Θέλετε να μου πείτε λιγάκι πώς έχει προσαρμοστεί αυτό, υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις από γονείς, από μαθητές, είναι όλα καλά? Όντως είναι μια διαφορετική χρονιά και πολύ δύσκολη. Ελπίζουμε όσο γίνεται πιο γρήγορα να ξεπεράσουμε αυτό το πρόβλημα του επικίνδυνου ιού και πιστεύω ότι θα εφαρμοστεί με αυτό το τρίπτυχο αποστάσεις, πλύσιμο των χεριών καλό και μάσκες για όσο διάστημα χρειαστεί. Ξέρουμε ότι η μάσκα είναι ανυπόφορη και για τα παιδιά και για τους εκπαιδευτικούς και για όλο τον κόσμο γενικότερα. Όχι, μέχρι στιγμής αντιδράσεις δεν είχαμε από γονείς. Απλά κάποιοι ζήτησαν να μην γίνει κάποιος έλεγχος στα παιδιά τους. Ιατρικός έλεγχος κάποια στιγμή. Αλλά αυτή είναι ελάχιστη. Η πλειονότητα των γονέων σέβονται τα μέτρα και τα εφαρμόζουν. Και όπως είδατε σήμερα, τα περισσότερα παιδιά, και θα το δείτε και στη συνέχεια, γιατί θα κάνουμε σε λίγο τον αγιασμό, τα περισσότερα παιδιά, όλα τα παιδιά έχουν έρθει με μάσκες. Τους δώσαμε βέβαια και τη μάσκα που έχει δώσει το Υπουργείο. Το μόνο πρόβλημα που έχουν τα σχολεία, τα περισσότερα της πόλης μας, της Κοζάνης, είναι πολύ άριθμα. Έχουν δύναμη αρκετά μεγάλη. Αυτό πώς θα το διαχειριστείτε? Είναι πολύ δύσκολο. Ήταν πολύ πιο εύκολο. Αν έρχονταν τον Μάιο ή τον Ιούνιο, θα βλέπατε ότι ήταν πάρα πολύ εύκολο. Ήταν πολύ εύκολο. Γιατί δεν έρχονταν τα παιδιά. Όμως ο σκοπός, ο παιδαγωγικά σωστός και για λόγους ψυχολογίας των παιδιών, είναι να είναι όλα τα παιδιά στο σχολείο. Mm-hmm. Αυτό δεν πρέπει να το αποφεύγουμε, ούτε τα παιδιά να κάθονται στο σπίτι. Εκτός αν έχουν λόγους, αν ανήκουν σε ευαίσθητες ομάδες. Και επαρκές ομάδες, όπως λέμε. Ευχαριστώ.